Το επόμενο είναι μία δεκάλεπτη εισήγηση από τον καθηγητή της Ιατρικής Πληροφορικής στο Απιθύδατο, τον κύριο Παμίδη, που ήδη σας είπα. Και μετά από εκεί, ο Δημήτρης Πάχος θα μας πάει online ένα ταξίδι στο καινούριο site του ΙΜΟΠ, για να το μάθετε. Έτσι, όπου χωρίς το www μπαίνετε κατευθείαν new.imop.gr. Έτσι, γιατί είδα σε κάποιους υπολογιστές ότι έχουν μπει στο παλιό. Χωρίς τα 3W, έτσι κατευθείαν, new.imop.gr. Και θα μας κάνει την ξενάγηση, μετά περνούμε στο διάλειμμα και μετά θα έχουμε το εξής. Η Ελένη Νταβλή, που είναι η τρίτη στο πρόγραμμα, θα μας δείξει πώς θα τρέξουμε τον εικονικό ασθενή με το PPH, το οποίο θα το τρέξετε στους υπολογιστές σας. Και εκεί θα τελειώσουμε για απόψε. Λοιπόν, οπότε, Παναγιώτης Παμίδης. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι μαζί σας. Εξομέρθη και στο προηγούμενο World School του 2011. Τότε που ακόμα ήμασταν στους Αραβώνες με τον κύριο Χατζηχρήστο. Τώρα έχουμε παντρευτεί, όπως σας είπε. Έτσι θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος για να δώσω περιθώριο στους δύο συνεργάτες μου αργότερα να πάνε σε πιο πρακτικά θέματα. Θα κάνω μια μικρή αναφορά στο τι ακριβώς κάνουμε και γιατί παντρευτήκαμε με το ΙΜΟΠ ουσιαστικά. Μέσα από την εξέλιξη ενός προγράμματος που λέγεται Meducator. Θα αρχίσω με την μοντέρνα εκπαιδευτική προσέγγιση, όπως αυτή εφαρμόζεται στην ιατρική, όπου αντί για διαλέξεις από αμφιθεάτρου, έχουμε την πλέον προσέλευση σε μικρές ομάδες, όπου η μάθηση λαμβάνει διαφορετικό χαρακτήρα από αυτή τη διάλεξη. Όλο και περισσότερο, αντί για να είναι βασισμένη σε παρουσιάσεις από PowerPoint, γίνεται βασισμένη σε σενάρια, τα γνωστά σε όλους σας. Μικρές ομάδες λοιπόν στην διαθέσεις και έχουν εγκαταστήσει τα μεγάλα και τερατώδια θέατρα, όπως αυτά που έχουμε και στην Ιατρική Σχολή στο Απιθύτα. Πατάω κάτι. Και επίσης έχει αρχίσει να γίνεται η μάθηση όλο και περισσότερο εξατομικευμένη. Μόλις ανέβω πάνω. Προσπαθεί να προσεγγίσει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού. Προσπαθούμε να βάλουμε αρκετά έννοια στο πρόγραμμα σπουδών, πολλές από τις ιατρικές σχολές στον κόσμο, αρκετά έννοια στο πρόγραμμα σπουδών δεξιότητες, κλινικές δεξιότητες, αυτές που λείπουν. Έλειπαν πολλά χρόνια τουλάχιστον στις ελληνικές ιατρικές σχολές και όπου μονάχα εξυπηρετούνταν τα τελευταία κλινικά έτη. Έχουν αρχίσει λοιπόν να δημιουργούνται εργαστήρια κλινικών δεξιοτήτων, όπου οι εκπαιδευόμενοι ήδη από το δεύτερο και το τρίτο έτος παίζουν με προπλάσματα κτλ. Κτλ. Όλο και περισσότερα αποτελέσματα, και όσο πιο αποδοτικά είναι αυτό, τόσο καλύτερα, εξαρτώνται από το τι κανείς βάζει, πώς επενδύει μέσα σε αυτές τις νέες τεχνολογίες και μέσα σε αυτές τις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Άρα υπάρχει αυτό που λέγεται αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση. Γιατί όμως τώρα δίνεται περισσότερη σημασία στον ψηφιακό τρόπο με τον οποίο παρέχονται αυτά τα πράγματα? Γιατί γίνεται, μιλάμε για μια καινούργια επανάσταση, μια νέα καινούργια ψηφιακή επανάσταση. Πράγματι, το σενάριο γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακό και οι εικόνες όπως αυτή που είδαμε προηγουμένως αντικαθίστανται πλέον από περιπτώσεις όπου αντί για να έχουμε έναν κεντρικό πίνακα, άσπρο ή μαύρο, όπως το λένε οι Εγγλέζοι, έχουμε πλέον μια οθόνη όπου το σενάριο παίζει μέσα από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε φέτος και στο σχολείο μέσα από τις τεχνολογίες που έχουμε εφαρμόσει ήδη. Επίσης, αυτό που γίνεται είναι ότι όλο και μεγαλύτερη υπάρχει γίνεται χρήση του just-in-time learning, αυτού δηλαδή που όταν το έχεις ανάγκη κάποιο υλικό θα διερευνήσει εκείνη την ώρα για να το εξασφαλίσεις και να το δεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει μεγάλη απομνημόνευση ή οτιδήποτε τέτοιο χρειάζεται. Δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση βίντεο και στη χρήση animation και υπάρχει πλέον μια έμφαση σε αυτό που προηγουμένως ανέφερα σαν εξατομικευμένη μάθηση, personalized learning δηλαδή,
με την αυτομάθηση, το self-learning και αυτό που το λέμε μάθηση εν κινήσει με τα κινητά και με όλες τις κινητές συσκευές όπως τα iPads και τα λοιπά. Η μάθηση, το mobile learning δηλαδή. Αυτά τα πράγματα αρχίζουν και καθοδηγούν πλέον το πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό. Πολλές ιατρικές σχολές έχουν αρχίσει να το αλλάζουν και να το τροποποιούν, να βγάζουν από μέσα τα ξεχωριστά αντικείμενα και τις διαλέξεις από αμφιθεάτρο και να πηγαίνουν σε όλο και περισσότερο σε αυτά τα νέα, τις νέες μεθοδολογίες που έχουμε αναφέρει. Τι κάνουμε εμείς στην Ιατρική Θεσσαλονίκη? Έχουμε αρχίσει και εμείς να αλλάζουμε. Ήδη από φέτος έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη πισίνα από αυτά τα πράγματα, από αυτές τις τεχνολογίες που σας δείχνω και θα σας δείξω. Και ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου θα εισέλθουν μέσα στο πρόγραμμα σπουδών. Ήδη από φέτος δηλαδή, βάζουμε μερικές από τις τεχνολογίες που θα εξασκηθείτε κι εσείς στα κλινικά έτη. Όλα αυτά έχουν μια έντονη ανάγκη για διατομιακή συνεργασία. Τα ξεχωριστά αντικείμενα δίνουν το χώρο σε διατομιακά συνεργαζόμενα μαθήματα και έτσι υπάρχει μια ανάγκη για πολυδιάστατη συνεργασία. Οι τεχνολογίες έρχονται ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Προσπαθούν να υποστηρίξουν όλη αυτή την ιστορία και να προσπαθήσουν να κάνουν τη ζωή όλων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευμένων λίγο πιο εύκολη. Υποστηρίζουν λοιπόν αυτό που λέγεται αναπροσαρμογή και επαναστόχευση υλικού, που θα ξαναεπανέλθω, ανταλλαγή υλικού, εύκολη αναζήτηση και έβρεση υλικού. Και αυτό είναι που προσπαθήσαμε και πετύχαμε μέσα από το πρόγραμμα Educator και το εφαρμόζουμε τώρα και στις τεχνολογίες του ΙΜΟΠ και του Ινστιτούτου, όπως θα το δείτε και θα το πειραματιστείτε. Υπάρχουν λοιπόν και νέες μορφές ψηφιακού υλικού, οι οποίες αρχίζουν και αντικαθιστούν μάλλον αυτές τις κλασικές μορφές, τα PowerPoints και τα PDFs. Θα δείξω μερικές από αυτές, τις νέες μορφές ψηφιακού υλικού, αρχίζοντας από μια πρόκληση, η οποία είναι ένα νέο είδος περιοδικού. Είμαστε όλοι συνηθισμένοι στην κλασική μορφή των περιοδικών, όπου δημοσιεύουμε μια εργασία με τον κλασικό τρόπο, περνάει από reviews, βγαίνει πλέον στα πρακτικά μετά σαν PDF τις ηλεκτρονικές ψηφιακές εποχές. Εδώ μιλάμε για ένα περιοδικό το οποίο δεν δέχεται 10 σέλιδα, 5 σέλιδα κτλ. Κείμενα, αλλά δέχεται ένα βίντεο ουσιαστικά. Μια βιντεοσκοπημένη, πειραματική ή κλινική διαδικασία, η οποία περνάει κανονικά review και εφόσον περάσει το review, δημοσιεύεται υπό τη μορφή ενός μονοσέλιδου κειμένου και ενός βίντεο που τρέχει μέσα από ένα PowerPoint και με άλλες τεχνολογίες. Και ισχύει, είναι νομίζω από φέτος ήδη στο Medline. Είναι μια επαναστατική άλλη μέθοδο, θα μου πείτε τι εξυπηρετεί. Πολλές φορές οι διαδικασίες που εμπεριέχονται μέσα σε μια δημοσίευση είναι διαφορετικές από αυτές που έχει κανείς όταν διαβάζει ένα κείμενο. Μου έλεγε συγκεκριμένα ο ιδρυτής αυτού του περιοδικού ότι έχοντας σπουδάσει βιολογία, πολλές φορές άλλο διάβαζε στη μέθοδο όπου κουνούσε ένα πιατάκι με αυτόν τον τρόπο για να ανακτευθούν τα υλικά και όταν το κουνούσε με διαφορετικό τρόπο πετύχαινε διαφορετικό αποτέλεσμα. Άρα καλύτερα κανείς βλέπει, καταλαβαίνει όταν θα δει ένα βίντεο παρά όταν θα διαβάσει ένα κείμενο. Έτσι λοιπόν προσπάθησε να κάνει ένα νέο είδος τέτοιου περιοδικού. Επίσης υπάρχουν portals, websites δηλαδή, τα οποία μπορεί κανείς να φορτώσει πλέον εκπαιδευτικό υλικό. Και ένα από αυτά τα πράγματα είναι που έχουμε και στα φροντιστήρια που υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμά σας του Educator. Το συγκεκριμένο site έχει βγει μέσα από την Αμερικάνικη Ένωση των Ιατρικών Κολεγίων, αυτό που λέγεται το AAMC. Και όποιος δημοσιεύσει εκπαιδευτικό υλικό μέσα από το site, έχει τις εκπαιδευτικές εκείνες δυνότητες που απαιτούνται όταν θα πάει για κρίση. Έχει λοιπόν παραδεχτεί ο ιατρικός κόσμος ότι υπάρχει βέβαια και review πίσω από αυτήν τη διαδικασία, ότι το να προσπαθήσω κι εγώ να δημοσιεύσω το δικό μου εκπαιδευτικό υλικό είναι ισάξιο με το να προσπαθήσω να δημοσιεύσω μια ερευνητική δουλειά. Κάτι που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στην Ευρώπη και δεν υπάρχει φυσικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποτέ δεν μας έχουν αξιολογήσει, έχεις δημοσιεύσει τα PowerPoint σου πουθενά? Κανείς δεν έχει ρωτήσει ποτέ όταν πάμε να κριθούμε σε κάτι, αν αυτό υπάρχει και αν έχει νόημα να γίνει. Λοιπόν, εδώ έχει νόημα. Τέτοιες πλατφόρμες, λοιπόν, αποθετήρια, όπως λέγονται, ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν και θα αρχίσουν να διαδραματίζουν τέτοιου είδους ρόλο. Άλλα είδη νέου εκπαιδευτικού υλικού είναι αυτά τα ηχητικά, ας το πούμε έτσι, άρθρα, αρχεία κτλ. Μπορεί κανείς να τα κατεβάσει στο κινητό, τηλέφωνο, να τα κατεβάσει σε συσκευές όπως MP3, MP4 και να τα ακούει. Πολλά από τα περιοδικά έχουν
μηχανές πλέον που κατεβάζεις τα PDF αρχεία, τα άρθρα, τα σώζεις σε ηχητική μορφή και μπορείς να τα ακούς στον δρόμο, από το γραφείο, στη δουλειά, στο σπίτι, από το σπίτι στο πανεπιστήμιο και ούτω καθεξής. Νέα είδη, άλλα είδη ψηφιακού υλικού που μας βοηθάει καμιά φορά στην εκπαίδευση είναι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Είναι παραδείγματος χάρη το να βρούμε υλικό σε forums, discussion forums ή σε blogs. Θα δούμε τι είναι αυτά. Όπως επίσης και μια άλλη αναπαράσταση. Εδώ βλέπετε έναν χάρτη που υποτίθεται ότι είναι ανακατασκευασμένη μια ακτινογραφία. Προσπαθεί να είναι τρισδιάστατη, αλλά το σημαντικό στην όλη υπόθεση δεν είναι ότι είναι αυτό το τρισδιάστατο σαν μοντέλο, είναι το ότι είναι αλληλεπιδραστικό. Μπορεί κανείς να πάει πάνω σε αυτή την ακτινογραφία, δηλαδή την αναπαράσταση, και να χτίσει ένα ερωτηματολόγιο, μια εξέταση, ένα quiz, ό,τι θέλει, να αλληλεπιδράσουν οι φοιτητές μαζί του και να πάει και να ξαναδιορθώσει αυτός πάνω στην άσκηση αυτή, το υλικό αυτό. Είναι λοιπόν ένα σύστημα το οποίο κάποιοι συνεργάτες μας από την Ιταλία και την Ρουμανία έχουν χτίσει και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και εμείς πλέον, προκειμένου να εμπλουτιστούν οι διαλέξεις μας ή οποιασδήποτε διαλέξεις και το οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό έχουμε, ιατρικής φύσης κυρίως, με αυτού του είδους τα νέα ψηφιακά πρότυπα. Ένα άλλο είδος ψηφιακού υλικού είναι οι ιατρικές περιπτώσεις, οι κλινικές περιπτώσεις, όπου δημοσιεύονται σε ένα πόρταλ, σε ένα website, με ανοιχτό όμως τρόπο. Μπορεί κανείς να πάει να βάλει μια περίπτωση εκεί, να γράψει τη δική του διαφοροδιάγνωση ή να γράψει το δικό του αποτέλεσμα, τις δικές του σκέψεις, να πάει ο επόμενος και να εμπλουτίσει, να σχολιάσει τα σχόλια και τις διαγνώσεις του προηγούμενου κτλ. Να απαντήσει ότι του αρέσει. Θα δείτε επομένως και στη συνέχεια από τον Δημήτρη τον Σπάχο πώς δημιουργείται αυτή η ιστορία και στο site του ΙΜΟΠ, όπου πάει κανείς και ψηφίζει για το ότι του αρέσει ένα αντικείμενο ή δεν του αρέσει. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χτιστούν κλινικές περιπτώσεις όπου θα βγαίνει η νικήτρια περίπτωση του μήνα ή της εβδομάδας και ούτω καθεξής και αποτελεί ένα καινούριο είδος εκπαιδευτικού υλικού που έλειπε μέχρι στιγμής. Ένα άλλο είδος είναι αυτό που θα πειραματιστεί τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η εικονική ασθενής, θα μιλήσει στη συνέχεια και η συνεργάτης μου η Ελένη Ντάφλη περί αυτού. Και ένα άλλο είδος ψηφιακού υλικού καινούριου είναι τα σοβαρά παιχνίδια, παιχνίδια σοβαρού σκοπού, όπως λέγονται αλλιώς. Είναι δηλαδή παιχνίδια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία. Κάποια από αυτά έχει αρχίσει να πειραματίζεται και το ΙΜΟΠ. Ένα μέρος αυτού θα δείτε μέσα στο πρόγραμμα και νομίζω του χρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η δυνατότητα για να παίξουμε με αυτά του είδους τα πράγματα. Εδώ είναι ένα στιγμιότυπο από ένα παιχνίδι το οποίο διδάσκει φοιτητές, μαθητές μάλλον γυμνασίου. Τις επιδράσεις στην υγεία που έχει η κλιματική αλλαγή. Άρα μπορεί κανείς να παίξει βάζοντας ρήπους στο περιβάλλον και να δει πώς επιδεινώνονται κάποια επιδημιολογικά μοντέλα. Ένα παρόμοιο είδος ψηφιακού υλικού είναι τέτοιου είδους παιχνίδια, πλέον πιο κλασικά, όπου κανείς μπορεί να πάρει τη μορφή ενός avatar, ενός ανθρωπόμορφου ειδόλου, να πλοηγηθεί σε έναν εικονικό χώρο και στον εικονικό εκείνο χώρο να συμβεί ένα περιστατικό, ένα ατύχημα. Και να κληθεί αυτός, εφόσον είναι εκπαιδευόμενος παραδείγματος χάρη, να αξιολογήσει το περιστατικό αυτό, να δει πόσο σοβαρό είναι και ούτω καθεξής. Να τον οδηγήσει δηλαδή το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσει να δει αν έχει τις κατάλληλες δυνατότητες. Ένα από αυτά τα παιχνίδια, τα σενάρια που έχουν δημιουργηθεί και μπορούμε να σας δείξουμε, αν θέλετε, και στις οθόνες τα διαλύματα, είναι μέσα από το πρόγραμμα Educator κάποια σενάρια που μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει για δικούς τους σκοπούς για να παίρνει το ιστορικό ενός ασθενή. Να πω τώρα δύο λόγια για το πώς έχει αρχίσει να περπατάει αυτή η τεχνολογία και τι έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε. Εν αρχή δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε web. Έτσι ήταν το χάος. Κάπου στο 1994 περίπου δίνεται το web. Δεν το ονομάζουμε web 1, το ονομάζουμε απλώς web. Είναι μια λίστα με ιστοσελίδες που διασυνδέονται μεταξύ τους. Πολλά σιγά σιγά websites θα αρχίσουν να βγαίνουν. Μετά από περίπου μια δεκαετία, γύρω στο 2004-2005, αρχίζει και εμφανίζεται αυτός ο όρος του Web 2. Δεν πρόκειται περί μιας νέας καλωδίωσης των δικτύων. Ισχύει η ίδια καλωδίωση, μονάχα που αυτή τη φορά ο τρόπος αλληλεπίδρασης είναι διαφορετικός. Ο τρόπος αλληλεπίδρασης έχει να κάνει με το πώς, τι κάνει ο χρήστης όταν πάει σε αυτό το υλικό, σε αυτές τις ιστοσελίδες. Αρχίζει και πειραματίζεται μεταξύ του, γίνεται πιο ενεργητικός χρήστης. Θα δείξω στη συνέχεια και ένα slide. Και τέλος πάντων, τα τελευταία δύο χρόνια
έχει αρχίσει και εμφανίζεται όλο και περισσότερο μια πρακτική χρήση αυτού που λέγεται Web3, σημασιολογικό ιστό, σημασιολογικό διαδίκτυο. Του Web1 και του Web2 η διαφορά του είναι η εξής, ότι στο Web2 ο χρήστης γίνεται πλέον συνειδητά συνεισφέρον στην πληροφορία. Μπορεί να πάει, όπως είπαμε, σε ένα website, να προσθέσει το δικό του σχόλιο, να αλλάξει τη διάγνωση, να πει και αυτό στο δικό του σχολιασμό και ούτω καθεξής. Άρα, το υλικό που προσθέτει αλλάζει ήδη την πληροφορία. Έτσι λοιπόν, συνεισφέρει ο ίδιος με την αλληλεπίδραση με το website και συμμετέχει στην αλληλεπίδραση και την ανανέωση αυτής της πληροφορίας. Η συνεισφορά του πολλές φορές συλλέγεται με διάφανο τρόπο και μπορεί να αναδειχθεί μέσα από την αλληλεπίδραση με τέτοιου είδους sites και τη συμπεριφορά του. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς είστε χρήστες του Facebook και παίζετε παιχνίδια εκεί. Πολλές φορές πολλά από αυτά τα παιχνίδια που παίζονται με τέτοιο διαδραστικό τρόπο αλλάζουν μορφή τους επόμενους μήνες ανάλογα με το τι έχουν πετύχει οι χρήστες. Συλλέγεται δηλαδή με ένα διάφανο τρόπο η αλληλεπίδραση των χρηστών και μπορεί να αλλάξει και το ίδιο το λογισμικό. Αυτό δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει πιο πριν. Έχουμε λοιπόν την ανάδεση αυτού που λέγεται συνεργασία και αυτού που λέγεται συλλογική ευφυΐα μέσα από τις χρήσεις αυτού του είδους του Web2. Δεν άλλαξε τίποτα, όπως είπαμε, στην καλωδίωση, άλλαξε απλώς, έγινε πιο εύκολος ο τρόπος για να μπορεί ο χρήστης να αλληλεπιδρά με αυτού του είδους τις τεχνολογίες. Και έτσι πλέον έχουμε αρχίσει να εμφανίζονται αυτό που λέγεται διαδικτυακές κοινότητες, οι ιστοχώροι κοινωνικών δικτυώσεων, τα social networking sites, δηλαδή όπως είναι το Facebook κτλ., οι συνεργατικές εγκυκλοπαίδειες, τα wikis, τα ιστολόγια, τα blogs, οι κοινωνικές ομοταξίες, όπως είναι αυτή που θα δημιουργηθεί μέσα από το ΙΜΟΠ, η ουρολογική συνωμοταξία, το folksonomy, του ουρόλογη δηλαδή, που θα έχετε τη δική σας γλώσσα και τις δικές σας ετικέτες να κολλάτε πάνω στα αντικείμενα τα επόμενα χρόνια. Ο σημασιολογικός ιστός αυτό που κάνει δεν είναι τίποτε άλλο παρά βελτιώνει τις αναζητήσεις, ενισχύει τη συνεργασία, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερες αναζητήσεις, να εκτελέσουμε πιο σύνθετες διεργασίες. Η πληροφορία αρχίζει και δομείται πλέον με καλές συνδέσεις και αποκτάει νόημα. Προσπαθεί δηλαδή το κομπιούτερ να καταλάβει τι το ρωτάμε. Πριν την έλευση αυτής της τεχνολογίας, του σημασιολογικού ιστού, δεν μπορούσε κανείς να θέσει σύνθετα ερωτήματα σε μια μηχανή αναζήτησης. Πιάστε παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή το Google και ρωτήστε την ερώτηση: ποια είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την εκπαίδευση στην ουρολογία? Τι θα βγάλει? Θα βγάλει ουρολογία, θα βγάλει εκπαίδευση, θα βγάλει την λέξη αποτελεσματική, ασύνδετες μεταξύ τους έννοιες, λέξεις μάλλον, που το συνολικό τους νόημα, σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα που θα σας βγάλει το Google δεν απαριθμεί το νόημα που μεταφέρεται από αυτή την φράση της αναζήτησης. Αν θα μπορούσε το Google να μας βγάλει αποτελέσματα που έχουν νόημα για αυτού του είδους την αναζήτηση που κάνουμε, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Google έχει γίνει σημασιολογικό και μπορεί να μας απαντάει η μηχανή αναζήτησης με τον τρόπο που εμείς σκεφτόμαστε ή αλλιώς να μας καταλαβαίνει. Αν θα ψάξουμε δηλαδή να βρούμε ποιο είναι το φθηνότερο εισιτήριο από Αθήνα για Σαντορίνη, θα μας πιάσει τη λέξη φθηνότερο και μπορεί το φθηνότερο όμως να μας φέρει για ρούχο πληροφορία φθηνότερο. Εμείς ρωτάμε για εισιτήριο από Αθήνα για Σαντορίνη. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε φθηνότερο, να ορίσουμε ότι ενδιαφερόμαστε για δρομολόγιο που έχει να κάνει με συγκεκριμένο προορισμό ανάμεσα σε δύο μέρη και ούτω καθεξής. Αν μπορέσουμε να χτίσουμε τέτοιες συνδέσεις, τότε η αναζήτηση γίνεται με σημασιολογικό τρόπο και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Αυτού λοιπόν του είδους οι τεχνολογίες που λέγονται Web3 μπορούν να εφαρμοστούν πλέον τα τελευταία δύο χρόνια με επιτυχία και στον ιατρικό χώρο. Έτσι, πολλά από τις ιδέες, ιδιαίτερα του Web2, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται και στην ουρολογία. Υπάρχει σε αυτήν εδώ πέρα τη διεύθυνση που θα δείτε και μέσα στα slides, μια ποικιλία από τέτοιου είδους υλικό, blogs, wikis, twitters κτλ. Που αφορούν ουρολογικό περιεχόμενο. Τα έχουν συλλέξει κάποιοι συνεργάτες από την Ουγγαρία και τα έχουν βάλει όλα μαζί σε μία ιστοσελίδα. Υπάρχουν wikis, εγκυκλοπαίδειες που αναφέρονται στην ιατρική εκπαίδευση. Πολλές από αυτές αναφέρονται και σε ουρολογικά περιστατικά. Και blogs που αφορούν καθαρά ιατρικά εκπαιδευτικά περιστατικά. Ένα από τα κομμάτια που δεν θα σας το παρουσιάσω γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, έχει να κάνει με μια νέου είδους τεχνολογία που λέγεται Slide Wiki. Είναι δηλαδή μια νέα δυνατότητα που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει συνεργατικά wiki τέτοιου είδους για να χτίσει
slides και από τα slides να εξάγονται μετά αυτόματα ερωτήσεις. Ελπίζω ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να σας δείξουμε μια μεγάλη εφαρμογή που θα στήσουμε για το σχολείο με αυτού του είδους την τεχνολογία. Δηλαδή, εσείς το μόνο που θα έχετε να κάνετε θα είναι να φτιάξετε το δικό σας PowerPoint, να το συναρμολογήσετε με κατάλληλες λέξεις και νοήματα, ετικέτες, και μετά θα παράγονται οι ερωτήσεις μόνες τους. Καλό αυτό. Πάω τέλος σε αυτή την ιστορία με τη μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα. Θα την πειραματιστούμε. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Έχετε ακούσει σε διαφορετικές περιπτώσεις πώς οι κλινικές περιπτώσεις και τα προβλήματα, τα κλινικά σενάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ιατρική εκπαίδευση, να γίνει προβληματοκεντρική ή βασισμένη στο πρόβλημα. Ένα από αυτά τα περιθώρια, τα παραδείγματα που θα παίξουμε, είναι οι εικονικοί ασθενείς. Τους είχαμε πει πέρυσι, τους άρεσε γενικά στο κοινό, φέτος ερχόμαστε να το εφαρμόσουμε. Ένα κομμάτι που θα αφήσουμε για τον χρόνο είναι τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού. Του χρόνου θα έχουμε και εικονικούς ασθενείς και παιχνίδια σοβαρού σκοπού μέσα στα κλινικά σας σενάρια. Τέλος, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στο Medjucator ήταν αν έχουμε αποθετήρια υλικού ανάμεσα σε διαφορετικά Ινστιτούτα, διαφορετικά πανεπιστήμια, πλατφόρμες δηλαδή ηλεκτρονικής μάθησης, να μπορέσουμε να τις διασυνδέσουμε με έναν διάφανο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να συνεργάζονται άτομα που είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο Βερολίνο, στο Ελσίνκι κτλ. Να μπορούν να ανταλλάσσουν υλικό, να μπορούν να χρησιμοποιούν ανεξάρτητα από το ποιο σύστημα χρησιμοποιούν, να βρίσκουν αυτό το υλικό και να το περιγράφουν και να το αξιοποιούν. Χρησιμοποιήσαμε τεχνολογικές λύσεις που έχουν να κάνουν με αυτές τις δύο έννοιες, του Web 2 και του Web 3 που σας ανέφερα, και τα φροντιστήριά μας, που ένα από αυτά έγινε σήμερα και θα επαναληφθούν την Παρασκευή και το Σάββατο το απόγευμα, έχουν να κάνουν με τη δοκιμή μιας από αυτές τις πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί. Σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να βρίσκουμε μεν υλικό με πολύ πιο πετυχημένο τρόπο από ό,τι γίνεται με τις μηχανές όπως το Google και να μπορούμε να το μεταμορφώσουμε, να το αλλάξουμε δηλαδή την οντότητα, εφόσον έχει δημιουργηθεί για ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό και να το προσαρμόσουμε σε αυτό το σκοπό που ταιριάζει σε εμάς. Παίρνω δηλαδή, βρίσκω ένα υλικό που είναι φτιαγμένο για μεταπτυχιακό επίπεδο και το προσαρμόζω έτσι ώστε να εκπαιδεύσω ασθενή. Το προσαρμόζω έτσι ώστε να εκπαιδεύσω νοσοκόμες και ούτω καθεξής, νοσηλευτές. Μπορεί να αλλάξω τη γλώσσα του, μπορεί να αλλάξω το είδος της κουλτούρας. Μου έλεγε ένας συνάδελφος πόσο αλλαγή πρέπει να κάνει κανείς, πόσο μεγάλη αλλαγή πρέπει να κάνει για να διδάξει μουσουλμανικής καταγωγής ιατρικό υλικό, ας πούμε, ιατρική ορολογία και ιατρική πρακτική σε μερικές περιπτώσεις. Διαφέρει η κουλτούρα, διαφέρουν τα επίπεδα, διαφέρει η παιδαγωγική προσέγγιση. Μπορεί να βρω ένα υλικό που είναι σε PowerPoint και να το κάνω να είναι εικονικός ασθενής. Για να μην τα απολογώ, όλες αυτές τις αλλαγές που κάνουμε όταν βρίσκουμε ένα υλικό και προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε στα μέτρα μας, τις έχουμε όλες βάλει στον όρο αναπροσαρμογή ή επαναστόχευση, αυτό που λέγεται στα αγγλικά repurposing. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε μέσα από τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας και ήδη είναι χτισμένη και η πλατφόρμα του MIMOP για να υποστηρίξει και αυτή την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να διασυνδέσουμε διαφορετικά συστήματα μαζί. Ένα από αυτά τα συστήματα που δείχνουμε στα φροντιστήρια είναι αυτό το Melina Plus. Μέρος αυτής της τεχνολογίας θα σας δείξει σε λίγο ο Δημήτρης, είναι υιοθετημένη μέσα από τις σελίδες του IMOP. Ένα άλλο κομμάτι που θα δείτε αργότερα στους εικονικούς ασθενείς είναι αυτό το σύστημα του Link Labyrinth. Αυτά τα συστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφανο τρόπο και μπορεί κανείς να ψάχνει και να βρίσκει σε λίγο υλικό από το ένα στο άλλο χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθεί από το ένα στο άλλο. Και μπορούν αυτά τα συστήματα να εγκαθίστανται σε διαφορετικά Ινστιτούτα και σε διαφορετικές ανάγκες και να είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα προηγουμένως, Web 2 και Web 3 υπάρχουν μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες, θα τα αξιοποιήσετε. Να πω δύο λόγια μονάχα για το πώς σκοπεύουμε εμείς να το αξιοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Πηγαίνοντας σας λιγάκι πίσω στο πόση αξία έχει κανείς να δημοσιεύει εκπαιδευτικό υλικό. Μέχρι στιγμής, ξαναλέω το παράδειγμα, είμαστε συνηθισμένοι να δημοσιεύουμε άρθρα και να παίρνουμε τα citations μας. Και από αυτά μας κρίνουν. Αν φτάσουμε σε σημείο να λέμε έκανες εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιείται, πώς θα σε κρίνω? Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει τους μηχανισμούς εκείνους που όταν ένα υλικό που έχω δημιουργήσει εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη μπορεί να βρεθεί, να το βρει κάποιος, να το αξιοποιήσει, να το κάνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως repurposing, επαναστόχευση, και να το πάρει και να το πάει στη δική του χώρα, να το αξιοποιήσει για τους δικούς του σκοπούς.
Έχει προέλθει λοιπόν όμως το υλικό αυτό από τη δική μου περίπτωση. Προ λοιπόν εγώ να τα χωροθετήσω αυτά πάνω σε ένα χάρτη και να δω για πού ταξιδεύει το δικό μου υλικό. Και έτσι σιγά σιγά να αρχίσω να φτιάχνω χάρτες δικής μου προσωπικής δόξας, αν το θέλετε, πώς πηγαίνουν τα citations μου, αλλά τα citations αυτή τη φορά αναφέρονται σε εκτεθειακό υλικό και όχι σε μονάχα σε άρθρα κτλ. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα μπορούμε σε μερικά χρόνια να το εφαρμόσουμε και στις ορολογικές κατευθύνσεις. Αυτά για να μην σας κουράσω. Πηγαίνουμε γρήγορα στον Δημήτρη τον Σπάχο για να σας δείξει την πλατφόρμα. Στο διάμεσο, αν υπάρχουν ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να τις απαντήσουμε.